πολύ κερκίδα και πάρα πολύ θερμή κερκίδα και ξεκινάμε. Για να δούμε αν θα τη δικαιώσουμε το αποτέλεσμα. Ο Γιαγούμπ κάνει όλα τα σωστά βήματα. Ένα που πρέπει να κάνει σε ερασιτέχνη, μίξ μάρσαλ άρτης, προπονείται στον Brazilian Jiu Jitsu και στην πυγμαχία. Κλέντι Ζηλάλη, πιο σκληρό, πιο νέο στο σπορ. Oh, πάρα πολύ ωραία. Παίζει με πολύ ψυχή, παίζει με πολύ καρδιά. Και ο κύριος Γιακούμπ, από όσο βλέπω, αριστερογκάρντης, southpaw. Πολύ ωραία στημένος ο κύριος Γιακούμπ, πυγμαχικά. Κάνει το Ζηλάλη και αστοχή. Ζηλάλη παραπατά. Αστοχούν και οι δύο. Δυναμικά χτυπήματα. Όπως είπες, δεν βρίσκουν το στόχο τους. Πολύ ωραία κίνηση από τον Γιακούμπ. Ο Γιακούμπ. Καταπληκτικό. Καταπληκτική. Πόσο ωραία κινείται ο κύριος Γιακούμπ. Πολύ όμορφα έχει βάλει το δεξί. Γουίζερ, ο Κλαΐντι και ελέγχει το ελεύθερο χέρι. Όμως σπάνε την απόσταση κατευθείαν. Ωραίο εντυπωσιακό χτύπημα. Δεν πέτυχε. Από τον Κλαΐντι δεν πέτυχε. Γιακούμπ από πάνω, top position. Με knee seal το Κλαΐντι, αλλά δέχεται. Απίστευτη προσπάθεια από τον Κλαΐντι, ζυγάρι. Όπω βλέπουμε τα κατά από τον Γιακούμπ, ο οποίος τιμωρεί τον Κλαΐντι Ζηλάλη για το leg lock. Και τώρα full guard. Κύριος Γιακούμπ από πάνω. Σε κλειστή γκάρντ, ωστόσο. Σηκώνει. Προσοχή αυτό. Ήταν στα όρια του. Ήταν στα όρια, πάρα πολύ προσοχή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία γυρνάει, ωραία άμυνα. Και ακολουθεί ο Γιακούμπ από πάνω τον Ζαλίλ. Ζηλάλη. Ζηλάλη, συγγνώμη. Τον έχω ξαναπεί Ζαλίλ, το μεταξύ άλλες φορές. Ωραία. Δυναμικό χτύπημα, σηκώνεται όρθιος ο Κύριλλος. Να δούμε αν θα καταφέρει να το αξιοποιήσει αυτό. Πολύ τα πήγαινε, ωραία στημένος. Τα πήγαινε τα πολύ πυγμαχικά στημένος. Κάνει πάρα πολύ πυγμαχία ο Κύριλλος Γιακούμπ. Πάει για το single leg. Μπλοκάρει ο Κλάιντι. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει γιλοτίνα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να σφίξει νομίζω από εκεί. Σφίξε. Τελειώνει ο χρόνος, νομίζω ότι δεν είναι αρκετά όλα αυτά και τέλος του πρώτου γύρου. Wow! Πάρα πολύ ωραίος πρώτος γύρος. Όλη η γωνία πάντα. Και η γωνία και το κοινό. Πάει για takedown κατευθείαν. Κλαΐντι. Και σχεδόν το ολοκληρώνει, για να δούμε. Αν τα καταφέρει να το αξιοποιήσει ο Κύριλλος για να πάει για κάποιο submission. Σε half guard. Αφήνει την κιλοτίνα ο Κύριλλος και τώρα βρίσκεται σε half guard από κάτω. Πολύ έξυπνο Δημήτρης Μαργαριτόπουλος τον καθοδηγεί για να βάλει το αριστερό under. Τώρα νομίζω όμως είναι καλύτερα να οδηγήσει στη full guard ίσως. Ανεβάζει ο Κύριλλος, έκανε μια προσπάθεια να ανεβάσει το αριστερό του πόδι. Δεν βλέπω το δεξί πόδι του Κύριλλου που είναι και τώρα το βλέπω. Πολύ ωραία. Για leg lock. Νομίζω ότι δεν το έχει. Νομίζω ότι σύγχρεμος. Είναι σύγχρεμος. Βγάζει. Και τώρα πρέπει να σηκωθεί τώρα από πάνω. Όμως. Το κρατάει. Δεν πήρε πλάτη ωστόσο. Οδηγάει. Ωραία χτυπήματα το πλάι του Ζηλάλη. Του μπλοκάρει το χέρι ο Κύριλλος. Αλλά ενώ πίεση από τον Κλαΐντι. Ωραία ισχυρά χτυπήματα. Χτυπήματα. Ωραία χτυπήματα από τον Κλαΐντι, ο οποίος προσάρμοσε την τακτική του πάρα πολύ ωραία στο δεύτερο γύρο. Με περισσότερο grappling από ό,τι striking. Καταλάβανε, φαίνεται ότι ο κύριος Γιακούμπ είναι πολύ καταρτισμένος όρθιο. Ωραίο γόνατο. Προσπάθεια για takedown από τον Ζηλάλη. Γυρνάει από πάνω. Και γυρνάει από πάνω. Ο Κλαΐντι χτυπάει δυνατά.
Από όσο φαίνεται ο Κλάιντι έχει καταλάβει ότι δεν θέλει να παίξει ένα αγώνα θέσεις και submission με τον Κύριλο, γι' αυτό προτιμά να βρίσκεται απλά πλεονεκτικά και να χτυπάει. Ωραίο butterfly sweep. Πάρα πολύ ωραίο butterfly sweep από τον Κύριλο Γιακούμπ. Αλλά είναι αρκετό για να κάνει κάτι δραστήριο από εδώ. Γύρισε και πάλι, προσπαθεί να πάρει την πλάτη. Απίστευτο scramble, μπουρδούκλωμα των δύο αθλητών. Για να καταλήξει ο Κύριλος Γιακούμπ μέσα στην κλειστή γκάρ του Κλάιντι Ζηλάλη. Χτυπήματα από πάνω. Να δούμε. Ωραία armbar. Ο Ζηλάλη ίσως δεν είμαι σίγουρος αν θα χαλάσει έναν πάρα πολύ ωραίο γύρο. Νομίζω ότι δεν θα τον χαλάσει, αλλά πολύ ωραία σηκώνονται όλοι 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να το κλωτσίσει εκεί. Πολύ ωραία. Μπορεί να το κλωτσίσει κι άλλο. Πρέπει να στέχεις να το κλωτσάει. Ανταποδίδει ο Κύριλλος. Πάρα πολύ ωραίος δεύτερος γύρος. Για να δούμε ποιος θα επιβάλλει το παιχνίδι πάνω στον άλλον. Γιακούμπ κινείται ωραία. Και κινείται κυκλικά. Κλάιντι με τα χέρια ψηλά. Ένα άναρχο χτύπημα από τον Κλάιντι Ζηλάλη, ο οποίο δεν βρίσκει. Και τώρα ωραίο, θα οδηγήσει τη μάχη. Τον πετάει όμως ο Γιακούμπ. Επιμένει ο Κλάιντι. Χαμηλώνει και ξανά από πάρα πάνω. Πολύ ωραίο σκράμπλ και ο Κλάιντι βρίσκεται από πάνω. Μπροστά στη γωνία του ο Κλάιντι να ακούει τις συμβουλές της γωνίας του. Κοίτα πόσο αριστοτεχνικά πιέζει ο Κλάιντι τον Γιακούμπ στο πλέγμα. Και πολύ ωραία, ο Γιακούμπ φεύγει από το πλέγμα επίσης. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Πάρα πολύ ωραίος. Πάνω που το είπε ο Μαργαριτόπουλος, ο Δημήτρης, άρχισε σου υπάρεις, το έκανε κατευθείαν. Κανείς από τους δύο δεν πρέπει να καθίσει ακούντος σε αυτή τη θέση. Και έχουν μοιραστεί ακριβώς το γύρο, είναι απίστευτο. Ο Κλάιντι προσπαθεί να σηκωθεί και σηκώνεται. Το καταφέρνει. Έχουμε ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία χτυπήματα από τον Κύριλο. Και το ξανά. Απίστευτο double take down. Και ανεβαίνει, έχει πλεονεκτική θέση. Έχει πάρει την half. Αν δημιουργήσει απόσταση ο Κλάιντι, θα καταφέρει να χτυπήσει. Ένα λεπτό ακόμα. Συμβουλές από τη γωνία. Στον Κλάιντι Ζηλάλη. Έχουν μείνει 45 δευτερόλεπτα. Πρέπει να κάνει κάτι ο Γιακούμπ τώρα, γιατί θα μείνει πίσω στο σκορ. Πρέπει να κάνει κάτι δραστικό. Χτυπάει. Πολύ ωραία, πολύ πονηρά ο Κλάιντι Ζηλάλη. Ροκανίζει το χρόνο. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γιακούμπ πρέπει να κάνει κάτι τώρα, δεν έχει άλλο περιθώριο. Πρέπει να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά ακόμα και ο Κλάιντι πρέπει να ανοίξει το παιχνίδι του. Πρέπει να χτυπήσει λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο συχνά. Δεν πρέπει να αφήσει αμφιβολίες για τους κριτές. Σωστό. Δεν ξέρουμε πώς πήγε ο δεύτερος γύρος. Ακριβώς δεν φτάνει. Πρέπει να ρίξει μερικά χτυπήματα. Πρέπει να χτυπήσει. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εδώ αυτή τη στιγμή κρίνονται όλα. Ρίχνει δυνατά χτυπήματα ο Κλάιντι, ναι. Και time της αναμέτρησης. Εκπληκτικό παιχνίδι. Νικητής αυτής της αναμέτρησης. Μπλε γωνία, Κλέιντι.